Προστεί όλο αυτό το σκηνικό, έχεις να μου πεις κάτι? Α, λες να μην έχω να σου πω. Λοιπόν, να το ξαναπάρουμε πάλι από την αρχή για να μιλάμε ένας στον άλλον όπως πρέπει. Καθηγητή με μαθητή το θες? Εσύ πώς το θες? Ποντική. Άκου να σου πω. Είμαι έτοιμος να συζητήσουμε αυτό που έπαθες, Σόφια, και να σε βοηθήσω όσο χρειάζεται. Να με βοηθήσεις? Δεν χρειάζεται, με βοήθησες. Τελευταίος ήρθα. Κι άλλο να με βοηθήσεις. Θες να μου πεις, Ντόμπρα και Σταράτα, τι συμβαίνει? Να σου πω. Δεν μου λες, ρε όμορφε, εσένα σου αρέσει που η Μαρίζα έχει γίνει ρόμπα εδώ μέσα για πάρτι σου, ε? Γουστάρεις πολύ? Μάλιστα. Λέω κι εγώ τι έχουμε να μοιράσουμε. Α, δεν ήξερες. Να σου πω, ξέχνα τον Αναστασά, το ξέχνα τον μαθητή, σαν άντρες μιλάμε τώρα. Είναι λίγο δύσκολο αυτό εδώ πέρα. Είναι μερικά πράγματα που είναι δεδομένα, αλλά. Τέλος πάντων, θα σου κάνω τη χάρη να μιλήσουμε σαν άντρες. Κάθισε. Καταλαβαίνεις τι έκανε. Τον κάλεσε ολοκυάρχη σαν μάρτυρα να πάει να καταθέσει στο συμβούλιο για το γραπτό της. Αυτής της, η χαμένης τέλος πάντων, και αρνήθηκε. Και πού το μάθεις εσύ? Μόλις μου το είπε ο Βασπάτης. Περιχαρείς κιόλας που ο Θάνος δεν έκαψε την κόρη του. Και το συμπέρασμα του Ανέστη, Μάγδα μου, μπορεί ο καθηγητής να είπε ότι έχει μια προσωπική ζωή που δεν θέλει να κινδυνέψει, αλλά κατά βάθος έχει αισθήματα για την κόρη μου. Την προστάτεψε. Α, ναι. Και εγώ σε αυτό το συμπέρασμα θα κατέληγα. Κομμένα τα συμπεράσματα σε βάρος μου, Νικούλα. Κομμένα. Πάρε το χρόνο σου να ηρεμήσεις. Εγώ εδώ είμαι, σ' ακούω. Να ηρεμήσω. Χλωμό. Αν η Μαρίζα δεν βλέπει μπροστά της και πάει να πέσει με χίλια πάνω σε... Τέλος πάντων, εγώ δεν θα την αφήσω. Τα παραλέω τώρα. Τα παραλέω. Για να καταλάβω. Με κάλεσε εδώ πέρα να μονομαχήσουμε για την καρδιά της Μαρίζας. Πάρ' το κι έτσι. Είσαι καλός αθλητής, Αναστασάτε. Και η αξία ενός καλού αθλητή μετράει περισσότερο όχι στις νίκες του, αλλά όταν ξέρει να χάνει. Σόπα. Αυτό το όταν ξέρει να χάνει, για πού πάει? Αυτό πάει για τη Σόφια. Α. Τώρα όσον αφορά τη Μαρίζα, και άσχετα με το πόσο είμαι ή δεν είμαι μπλεγμένος σε αυτή την υπόθεση, αν την νοιάζει, άστε να κάνει αυτό που αισθάνεται. Μπα. Και σαν τι αισθάνεται, δηλαδή? Με ρωτάς. Τι περισσότερο να σου πω από αυτό που καταλαβαίνεις? Σαν άντρες δεν μιλάμε? Ναι, το είπαμε αυτό. Ωραία, λοιπόν. Αυτό που μας μένει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι νοιαζόμαστε και οι δύο για έναν άνθρωπο που δεν θέλουμε να πάθει κακό. Εσύ με το δικό σου τρόπο, εγώ με το δικό μου. Μάλιστα. Και ποιος είναι ο δικός σου τρόπος? Ίδιος με το δικό σου. Το καλό της θέλω. Αν θέλεις το καλό της, κόφτης το τώρα. Να της κόψω ποιο? Το να νιώθει όπως νιώθει? Εσύ την ξέρεις περισσότερο από μένα. Θέλει ειδικό χειρισμό αυτή η κατάσταση και κυρίως από τη μεριά μου. Okay. Και πώς σκοπεύεις να το χειριστείς? Άστο, αυτό είναι δικό μου θέμα. Αυτό που θέλω από σένα είναι να μην ξαναδώ συμπεριφορά σαν τη σημερινή, τίποτε άλλο. Πήγα στην τάξη και μου είπαν ότι... Φίλιππε, τι συμβαίνει? Τίποτα που να μην λύνεται. Εγώ πρέπει να πάω για μάθημα. Σιγά καλέ. Θα ρωτήσω ο πελάτης τι πάθατε και σκίζετε τα τιμολόγια και άντε να το εξηγώ μετά. Να του πεις να έρθει να ρωτήσει εμένα. Φύγε τώρα πάνω από το κεφάλι μου. Και αυτά? Αύριο. Αύριο δηλαδή θα είσαι καλύτερα ή μήπως θα έχουμε καμιά καινούργια εξέλιξη και θα πετάς φωτιές από το στόμα? Νίκη, παίζεις με τα νεύρα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, μαμά. Κάθισε. Η μητέρα της Μάγδας. Εγώ είμαι η Νίκη. Έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο. Α, ναι. Τι κάνεις, φιλάκι μου? Και τι να με λες. Παντρεμένη? Ελεύθερη. Πότε ήρθατε? Αργά, χθες το βράδυ. Αμάν, βρε κόρη μου, έναν καφέ. Ένα σωρό καφέδες στο σπίτι σου. Ένας ιταλικός με άρωμα βανίλιας. Ο άλλος γαλλικός με άρωμα φουντουκιού. Έναν ελληνικό με άρωμα καφέδες. Να πάω να σας φτιάξω εγώ. Πώς τον πίνετε? Αχ, έτσι κομμάτια που ήμασταν εχθές και οι δυο μας, εγώ από το ταξίδι και η κόρη μου από τα ζόρια που τραβάει, δεν μπορέσαμε να τα πούμε. Πέσαμε ξέρες. Ναι, τον καφέ λέω. Πώς τον θέλετε? Αναλόγως τι θα μου πει εδώ η κόρη μου. Γιατί αν ακούσω άλλο από αυτό που περιμένω, τότε κάτω της παρηγοριάς. Φίλιππε, σε παρακαλώ. Κοίτα, έγινε ό,τι έγινε, μην ρίχνεις κι άλλο λάδι στη φωτιά. Σε εκετεύω δηλαδή. Εγώ ό,τι είχα να πω το είπα. Δεν ξαναμιλάω τώρα. Άμα εσύ θες να γίνεις κι άλλο ρόμπα στο σχολείο. Ρε Μαρίζα, τόσα χρόνια μαζί τα πετάς έτσι? Τίποτα δεν πετάω, ρε Φίλιππε.
Άσε να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και βλέπουμε. Τι βλέπουμε? Α, κατάλαβα τι βλέπουμε. Εγώ ούτε να ελπίζω δηλαδή. Ξεγραμμένος εντελώς. Σ' αγαπώ ρε Μαρίζα. Κι εγώ σ' αγαπάω ρε Φίλιππε. Κι εγώ σ' αγαπάω ρε Φίλιππε. Να το χέσω, είναι σαν να το λες στην άσπα. Τι να το κάνω, πάρ' το πίσω, δεν το θέλω καν. Σαν δαιμονισμένος έτρεχε ο ταξιτζής. Τι ήταν να του πω ότι είναι πήγον? Το στομάχι στο στόμα μου ανέβηκε. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Λίγο ακόμα να αργούσες πρόσωπο, δεν θα με βρίσκε ζωντανή. Κοίτα εδώ. Τι είναι αυτό? Εσύ τι λες να είναι? Θερμόμετρο. Και σε κάλεσε άρον-άρον να έρθεις να δεις αν είμαι ζεστή. Ε, τι είναι? Πρόσω. Κάνα δύο μέρες τώρα δεν είμαι καλά. Ναυτίες, εμετή, ατονίες. Ατονίες? Μην άρχισες καμιά δίαιτα. Δίαιτα? Για άντε ρώτα το ψυγείο μου να δεις τι θα σου πει. Δεν με προλαβαίνει. Λίγο ριζάκι από το σπανακόριζο είχε κολλήσει στη σκάρα του ψυγείου και σήμερα το πρωί το όξινα με τον ήχη μου να το φάω κι αυτό. Το όξινες? Άσε με, σου λέω. Μου έρχονται μυρωδιές από όλα τα νοικοκυριά της Αθήνας. Ξέρω να σου πω αυτή τη στιγμή τι μαγειρεύει το κάθε σπίτι. Τα ρουθούνια μου έχουν αλαφιάσει. Μα. Εγώ τι φαΐ άφησα στο μάτι για να σκοτωθώ να έρθω εδώ? Νομίζω ότι σε κοροϊδεύω. Κρεμμυδάκι. Σκόρδο. Μοσχαράκι στο δίχτυ. Μύρισες και το δίχτυ. Καλέ τα ρουθούνια μου σπασε. Δεντρολίβανο. Μανιτάρια κονσέρβα. Ε, όχι κονσέρβα. Πάντα φρέσκα βάζω. Αυτά να πας να τα πεις στους προσπατέους που δεν οχανε τι τους δίνεις και τρώνε, όχι σε μένα. Θα μου πεις τι είναι αυτό? Τεστ εγκυμοσύνης είναι, Φρόσο μου. Αυτό προσπαθώ να σου πω τόση ώρα. Είμαι έγκυος, Φρόσο. Έγκυος. Έγκυος. Ανέστη, θα στείλω την Νίκη στην τράπεζα και μόλις γυρίσεις τα αντίγραφα θα είναι εδώ. Οκ, okay, φιλάκι. Θες κάτι άλλο? Δεν γίνεται τώρα, έχω κόσμο. Ναι, ναι, θα σου πω. Bye. Ναι, ναι, θα σου πω, bye. Άλλη στη θέση σου θα τα και πει και θα έχει ολοκληρώσει. Εσύ τι περιμένεις? Εσύ τι λες να περιμένω, μαμά? Αν κρίνω από το μυαλό που κουβαλάς, ρε παιδάκι μου, σου έχει τύχει το λιχνάρι με το τζίνι και εσύ τρεις ευχές που ζητάς, ξέρεις ποιες είναι? Για να ακούσω. Η εξής μία. Είμαι στραβή και δεν θέλω το φως μου. Θα γελάνε τα τζίνια από τα παραμύθια της Χαλιμάς με τα χάλια μας. Άστα να γελάνε. Άστα να γελάνε. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Και στο έχω πει εγώ, κόρη μου. Φύτρωνε εκεί που δεν θα χρειαστείς μια μέρα να ζητήσεις ούτε χώμα ούτε νερό για τη ρίζα σου. Όπως βλέπεις, η ρίζα μου είναι μια χαρά. Την προσέχω σαν τα μάτια μου. Τη δικιά σου βλέπω λίγο ταλαιπωρημένη. Κομμένε σε ξυπνάτε σε μένα. Σου τύχε το κομμάτι με το φλουρί και εσύ το γυρίζεις πίσω. Το έχεις καταλάβει? Κοτζάμε εργοστασιάρα. Και εμείς θα κάνουμε τις υπεράνω. Μαρ, δεν θα είσαι καλά. Πηγαίνετε εσείς και έχουμε μια στιγμή να πάρω κάτι. Για πες. Τι απ' όλα? Ολικιάχης, τι σου είπε, τι έγινε? Α, δεν μου είπε. Μ' είχε και στεκόμουν και ακόμη βόλτες γύρω μου. Ζαλίστηκα. Φύσαγε, ξεφύσαγε. Τι δεν σου είπε τίποτα? Στο τέλος κάτι πέταξε για καραντίνα, αλλά δεν το πολύ κατάλαβα. Καραντίνα σου είπε? Δεν πρέπει να είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Ξέρεις τι εννοεί με το καραντίνα? Θα έχει το μάτι του συνέχεια πάνω στα τσακάρι, μην κάνεις λάθος. Φύγε, φύγε. Τι φύγε, κάτσε, περίμενε. Δεν θες να βρεθώ μετά κάπου να μιλήσουμε? Α, δεν πάμε καλά. Το μαλά που είπαμε το ξέχασες? Όχι. Όχι. Το βλέπω λοιπόν. Φύγε και ό,τι θες στο κινητό. Γράφε μηνύματα. Περίμενε. Θα με περάσει με συνθηματικό. Μην πέσει τίποτα χέρια και καούμε. Τι συνθηματικό δηλαδή? Κάτι ρε παιδί μου, κάτι που να μην χτυπάει στο μάτι, κάτι άσχετο. Κάτι σκέφτηκα. Όπως? Ρε, θες να μου το πεις και εμένα να γελάσουμε? Να σου πω κάτι. Εμείς στο Σχοινιά δεν βρεθήκαμε. Mm-hmm. Το Σχοινιάς πώς σου φαίνεται? Έπρεπε να το είχα σηκώσει για τα καλά το χεράκι μου τότε. Ίσως να είχαν αλλάξει τα πράγματα. Σχοινιάς,
Το σχήμα γιώτα. Με το Θάνο παίζω το μεγάλο μου στοίχημα, μαμά. Με το Θάνο. Δες τον απρώτα και μετά πες μου γιατί γέρνει ζυγαριά προς το μέρος του. Σε πληροφορώ ότι καμία γυναίκα δεν θα αντιμετώπιζε το δίλημα Θάνος ή Ανέστης. Συμφωνώ. Καμία έξυπνη γυναίκα, οι ηλίθιες μόνο. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοφρόνηση. Περίμενε πρώτα να τελειώσω τις φιλοφρονήσεις και με ευχαριστείς στο τέλος, γιατί θα σου πω κι άλλες, αν δεν ξυπνήσεις όσο είναι νωρίς. Αν συνεχίσεις να μιλάς έτσι, θα σε βάλω στο τρένο και θα σε στείλω πίσω σήμερα κιόλας. Μπα, και να μην έχω εγώ την ευκαιρία να γνωρίσω τον ψωροκαθηγητάκο που θες να μου φέρεις για γαμπρό. Να μην δω κι εγώ τι σόι πράγμα είναι αυτός ο Θάνος που για χάρη του παρατάς ολόκληρο εργοστασιάρχη. Ένα Θεός ξέρει πώς έφτασα μέχρι εδώ. Πού πάρκαρα, πώς ανέβηκα τις σκάλες. Βγήκε θετικό. Ναι, μπες μέσα να ανοίξουμε σαμπάνιες, να το γιορτάσουμε. Πες της να πάψει, βρε Κοσμά μου, του τι ειρωνίες και το τι βρισιές μου έχει πει δεν λέγεται. Μα καστρωμένη στην ηλικία σου. Να σε βάλουμε στη γυάλα να περνάει ο κόσμος να σε βλέπει. Θα πλουτίσουμε από τα εισιτήρια που θα κόψουμε. Σταμάτα ρε Φρόσο κι εσύ. Τι έχει το δεσπινάκι μου, μια γυναίκα είναι. Πού το βλέπεις το παράξενο, δεν καταλαβαίνω. Ναι, όσο και η Νέα Σμύρνη. Την ακούς, έχει σκυλιάσει από τη ζήλια τη. Θύχτηκα τώρα. Μου έκανε τα μούτρα κρέας. Μην την ακούς, μάτια μου. Σίγουρα είναι θετικό. Ορίστε, εδώ είναι το τεστ. Δες το και μόνος σου. Και οι δύο γραμμούλες βγήκανε μπλε. Τι θα κάνουμε, Κοσμά μου? Αν όντως είμαστε έγκυοι, είναι να το ρωτάς, δέσπο μου. Θα το κρατήσουμε. Το παιδί μας δεν θα κρατήσουμε. Είσαι καλά, βρε Κοσμά μου. Του φαντάζεσαι τι έχει να γίνει εδώ μέσα έτσι και αρχίζω και φουσκώνω. Και να πεις ότι έχεις περιθώρια να φουσκώσεις κι άλλο, πού θα φτάσεις? Ναι. Σε πετυχαίνω σε διαλυματάκι. Έχω καιρό αυτή την ώρα. Στη δουλειά σε? Ναι. Θυμάσαι, μωρό μου, αυτό που σου είπα χθες, έτσι? Για τη μισά μου. Για τη μητέρα μου που ήρθε να με δει και που τώρα που είναι εδώ είναι ευκαιρία να γνωρίσει και αυτό το Θάνο που της έχω φάει τα μυαλά 2 χρόνια και κάτι μήνες. Ναι. Και θυμάμαι που σου είπα ότι εγώ δεν είμαι για τέτοια και μην με μπλέκεις γιατί θα γκώνω. Ρε Θάνο, τι είναι αυτά που λες τώρα? Μπορείς να λογικευτείς, σε παρακαλώ. Σου φαίνομαι παράλογος. Τι θα πω εγώ με τη μάνα σου, ρε Μαγδά? Τι έχω εγώ να πω και δεν το ξέρω? Έτσι πάνε αυτά, Θάνο μου. Μετά την πρόταση, έστω και μια τυπική γνωριμία με τους γονείς μας επιβάλλεται. Δεν είμαι ορφανή. Έχω και 2 γονείς που δικαιούνται να μοιραστούν τη χαρά της κόρης τους. Μα ορίστε και σου κάνω και καλή τιμή. Δεν θα γνωρίσεις και τους 2, μόνο τον έναν. Βρες λοιπόν λίγο χρόνο αύριο και μου λες τι ώρα. Εντάξει. Σ' αφήνω τώρα γιατί έχω δουλειά. Φιλάκια. Μας κάνει και το δύσκολο ξεβράκωτος. Για μίλα καλύτερα για το Θάνο. Α, ναι, ξέχασα. Στον Ανέστη. Δεν θα με πας να με γνωρίσεις? Ούτε από μακριά. Ναι. Ναι, εντάξει, έρχομαι. Κατεβαίνω λίγο στον πρώτο. Δεν θα αργήσω. Τι, τελείωσα την εργασία? Την έστειλα μια μέρα καθυστέρηση. Ναι, ρε Σπυρό, θα περάσει, λες? Μου μια χαρά είναι. Για μένα είναι άψογη. Οκ, να μην ανησυχώ. Τι με τη Μαρίζα? Χέσε με, ρε Σπυρό. Σε πήρα τηλέφωνο με την ψυχή στο στόμα και μου μιλάς για τη Μαρίζα. Καλά. Κλείσε, θα τα πούμε μετά. Γεια. Μάξιμος Χατζικυριάκος, γυναικολόγος, επίκουρος καθηγητής. Δεν θέλω άντρα γυναικολόγο, βρε Κοσμά μου, πόσες φορές θα σου το πω? Δηλαδή, σ' αρέσει εσένα να βλέπει τη γυναίκα σου ένας άλλος άντρας, ξέρεις? Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν γυναικολόγοι που θα πληρώναν για να το δούνε. Το ποιο? Το θαύμα της Κυψέλης. Το ποιο νόμιζες εσύ?
Τις κρυφές σου χάρες. Άλλη όρεξη δεν είχανε. Να, εδώ. Άκου. Τζέλα Χατζάκη, γυναικολόγος. Ειδική σε εξωσωματική. Παίρνουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού. Αν κάνει επισκέψεις στα σπίτια, να την πάρουμε. Εγώ στο γιατρείο της δεν πάω, να με κοιτάνε μία και η άλλη. Ναι. Έλα, μανά. Τι γίνεται? Τι να γίνεται, παιδάκι μου, εδώ, με τη Φρόσο. Πλέκουμε. Μορουδιακά. Καλέ, θες να με καταστρέψεις? Θες να μου την άξεις το σπίτι στον αέρα, αυτό θες? Εγώ θα το την άξω. Όταν εσύ την άζεις του Κοσμάτα. Α, για να σου πω. Με το παιδί μου μιλάω, δεν το έχετε καταλάβει. Ρε, μάνα, μ' ακούς? Σ' ακούω, παιδάκι μου, να δε. Μου φύγε ένας πόντος εδώ και μόλις τον έπιασα. Ήθελες κάτι? Μίλησα με τη Μάγδα και μου είπε ότι ήρθε η μητέρα της από τη Θεσσαλονίκη. Αμπά. Ναι, κοίτα. Αυτό δεν μας επηρεάζει εμάς. Κάτι πήγε να μου πει εκεί πέρα ότι θα έρθει για καφέ, αλλά εγώ της το ξέκοψα. Αν γι' αυτό εγώ σε ρώτησα το πρωί πόσες μερίδες να βγάλω φαγητό και μου κάνεις τον άσχετο. Εγώ το είχα δει στο όνειρό μου ότι θα έχουμε μουσαφίριδες. Λοιπόν, έχω μάθημα τώρα. Αν γίνει αυτό, εγώ θα προσπαθήσω να το αποφύγω, αλλά λέμε τώρα. Αν γίνει, θα γίνει αύριο. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα περάσω από το σπίτι για λίγο και θα φύγω μετά γιατί έχω μια δουλειά. Εντάξει. Καλά. Πάω τότε να βγάλω το μπουτάκι που έχω στην κατάψυξη για αύριο. Μην τους βγάλουμε ένα ξερό καφέ και έχουν να μας το κοπανάνε. Ναι, παιδί μου. Άντε, γεια σου τώρα. Μουσαφιρέοι, δεν σου φτάνανε από μέσα? Θα σου έρθουν και από όξο. Ποιοι? Να μην σε νοιάζει εσένα. Κοσμά, πάρε τη μαμή. Ναι, δώσε μου το τηλέφωνο. Τζέλα Χατζάκη, δεν είπαμε? Ναι. Και κοίτα, Κοσμά μου, άμα σου πει μαμού να πάμε στο γιατρείο της και τέτοια, πες της αποκλείεται. Είναι αδύνατο να μετακινηθεί ή εδώ ή πουθενά. Θα την πληρώσουμε ως όσο. Ότι θα την πληρώσετε έτσι που τα κάνατε, ούτε λόγος. Και πολύ ακριβά, μάλιστα. Να το! Να το! Συνάντηση μου βγαίνει και γρήγορη, μάλιστα. Βέβαια. Έναν άνδρα σπαθάτο θα συναντήσω. Και γοητευτικό. Αμάν. Και το φυσάει το παραδάκι. Έχει τον τρόπο του. Ποιος να είναι, ποιος να είναι. Κάτσε να κουνηθώ. Γιατί άμα αφήσω τα πράγματα στην τύχη τους. Ναι. Η κυρία? Από Θεσσαλονίκη. Κατάλαβα, έχετε έρθει για ίσπραξη. Κουβαρντάς, όχι αστεία. Με το καλημέρα και δίνει παράδειγμα στο τζιέρι μου. Συγγνώμη, από προμηθευτή μας δεν έχετε έρθει? Εγώ είμαι ο προμηθευτής. Και η πρώτη ύλη που σου δίνω ανέστημα, τις λίγες. Σπάνιο υλικό, όχι ψέματα. Δεν έχω αντίρρηση για να έρθουμε σε συμφωνία με τους προμηθευτές μας. Το ψάχνουμε πολύ. Κατεβείτε στον πρώτο. Ακόμα δεν έχεις καταλάβει, Ανέστη, σε παρακαλώ. Κοίταξε με πιο προσεκτικά. Με ποια μοιάζω? Με ποια? Έλα τώρα, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Τα μάτια μου, τα έχεις ξαναδεί. Κυκλοφορούν πολύ τα μάτια μου εδώ μέσα. Με ποια έχω ίδια μάτια? Με ποια θέλετε? Με ποια θέλω ή με ποια έχω? Τούτο δω, φτιστό. Απ' τη μύτη και κάτω πήρε τον πατέρα της. Έλα βρε Ανέστη μου, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Κοίτα με πιο καλά. Αν θέλετε μπορώ να σας κόψω κι εγώ μια επιταγή. Επιταγή να μου κόψεις? Αυτό που σου δίνω εγώ, Ανέστη μου, δεν πληρώνεται με τίποτα. Καλή κοίτα τον που χάζεψε. Νίκη, Νίκη, τις σεκιουριτάδες. Μαμά. Μαμά. Μαμά, τι κάνεις εδώ? Γνωριμίες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Αύριο το πρωί μετά τις 10 η κυρία Τζέλα θα περάσει από εδώ να μας δει. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, είπε. Καλά, κάτσε πρώτα να δούμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Δεν πάτε κι εσείς σιγά σιγά? Θα σχολάσει ο Θάνος μου που να είναι. Εγώ για νεμογκάστρι το κόβω. Νεμογκάστρι? Τσούφια εγώ, κυρία μου, δεν υπήρξα ποτέ. Ούτε σε αισθήματα, ούτε σε εγκυμοσύνες. Τι κακία είναι αυτή που δέρνει τον κόσμο, Παναγία μου. Αμάν και εσύ ρε Φρόσο, αμάν, ούτε βαλτίνα ήσουν, α. Άντε, πάμε εμείς. Δεν πρέπει να ξανακάνω όλο παιδί, Κοσμά μου. Γιατί?
Ένα παιδί έκανα και έχει κολλάσει τόσο κόσμο με την ομορφιά του. Εμένα κανονικά μετά το θάνο έπρεπε να μου κάνουν στήρωση. Είμαι επικίνδυνη μάνα εγώ. Τι λες τώρα, βρε Δέσποινα? Μα ψέματα λέω. Εμένα και τη μάνα του Ζαγοράκη δεν είναι να μας αφήνεις λάσκα να γεννάμε. Καλή χαλά με σπίτια με τα παιδιά που κάνουμε. Αν αποκαλείς τον Ανέστη γαμπρέ μου, θέλω να δω πώς θα πεις το Θάνο. Γιατί το Θάνο θα κάνεις γαμπρός, είτε το θέλεις είτε όχι. Συνεννοηθήκαμε και τούλα. Αυτός ήταν ο τυφώνας Μάγδα, Μάγδα μου. Γιατί για Μελτεμάκι καλός ήταν. Θα αφήσω εγώ τέτοια τύχη για το παιδί μου και να κάνω γαμπρό με έναν αδιόριστο. Μόνο δεν θα σε καλά. Λάρα, Φρόσο. Φρόσο. Τώρα. Ναι. Έλα. Όπως τα είπα, δεν είναι κανείς στο σπίτι. Κερνάω καφέ, θα έρθεις. Σαν να μην έχεις καταλάβει καλά μερικά πράγματα, μου φαίνεται. Περίμενε. Περίμενε. Το γεγονός ότι τις καπουλάρες από το Λυκειάρχη δεν πάει να πει ότι κοντολήθηκαν κι όλα μας τα προβλήματα, ε. Μα τι κάνω, μια αθώα πρόταση για καφέ. Να μιλήσουμε λίγο, να... Ναι, κοίτα, τη φάση με τον Αναστασάτο εγώ δεν την πέρασα τόσο ελαφρά όσο εσύ. Το παιδί δεν είναι καλά και ξέρεις ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Μα το εξήγησα όσο μπορούσα. Τι να κάνω αφού δεν καταλαβαίνει. Να το ανοίξω το μυαλό, να το αφυτέψω με το ζόρι. Να το συμπαρασταθείς, Μαρίζα. Να το βοηθήσεις. Καλά, έλα να συμπαρασταθείς εσύ σε μένα. Και θα δω τι άλλο μπορώ να κάνω κι εγώ με τον Φίλιππο. Θα έρθεις. Θα δούμε. Θάνο. Κλείνω γιατί έχει τη μάνα μου. Φρόσο. Τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν κατάλαβα. Η Λάρα μου είπε ότι κάτι σου τύχε και θα έλειπες από το σπίτι όλη μέρα. Τα μπέρδεψε. Αυτή θα λείπει όλη μέρα στο χαρτί. Εγώ πετάχτηκα σε μια δουλειά και γύρισα. Α, πού πας τώρα? Να ανοίξω. Χτύπησε το κουδούνι, δεν χτύπησε? Όχι, δεν είναι κανείς. Μπλοκάρει και χτυπάει από μόνο του. Περίμενε να δεις. Να. Βλέπεις, δεν είναι κανείς. Το έκανε και πριν. Και τι, θα μπλοκάρει και θα χτυπάει έτσι και τη νύχτα? Αυτό μας έλειπε. Να σου πω, Φρόσο μου, πείνασα. Δεν πάμε να μου βάλεις κάτι να φάω? Έχω μοσχαράκι με μανιτάρια φρέσκα. Μόνο να στο ζεστάνω λίγο. Ναι. Ζεστάνε το μου εσύ και εγώ πάω λίγο πάνω και έρχομαι. Με το σχολείο, δεν μου πες. Τι να σου πω, αλλά εντάξει. Εντάξει με το κουκούλο μου, αυτό το ξέρω. Με σένα και με το γιο της Δέσποινας. Να περιμένουμε κι άλλα ή... Όχου, μωρέ Φρόσο. Όχι όχου. Μαζέψου, καημένη μου, γιατί αλίμονό σου. Ορίστε, άφησε και την πόρτα ανοιχτή. Το κλειδάκι γιατί το γυρίσαμε? Για να είμαστε ασφαλείς, να μην μπει κανείς. Έχει κίνηση το μέρος, ε? Εντάξει, Θάνο, χαλάρωσε. Άμα θες, ξεκλειδώνω. Όχι. Ας το καλύτερα. Ωραία. Εγώ τι ήθελα και σ' άκουσα. Εγώ. Συγγνώμη, αλλά η Λάρα μου είχε πει ότι θα λείπουν όλοι σήμερα και... Ναι, εντάξει. Εγώ πώς θα βγω έξω? Από τώρα ακόμα δεν ήρθες? Λοιπόν, καθόμαστε. Άντε, να το κάνουμε κι αυτό. Εγώ τι ήρθα να κάνω εδώ? Εντάξει, δεν χρειάζεται να τα εξηγούμε κιόλα. Αυτό είναι η δική σου θεωρία. Η δική μου θεωρία, ξέρεις τι λέει? Ότι για όλα υπάρχει μια εξήγηση. Αλλιώς... Αλλιώς τι? Είσαι εδώ γιατί θέλεις να είσαι εδώ. Ναι. Αλλά υπάρχει και μια άλλη θεωρία που λέει ότι είμαι εδώ γιατί κάποιος με κάλεσε. Ναι, αλλά υπάρχει και άλλη μια και ίσως είναι η πιο σημαντική. Είσαι εδώ
Γιατί έχεις πιστεί ότι δεν παίζω μαζί σου. Τι έδωσες? Έτοιμο το φαγητό σου, άνοιξε. Θα ανοίξεις ή θα φύγω? Ναι, ναι, έρχομαι. Ούτε κατάλαβα πως κλείδωσε φροσάκι μου. Να, τώρα θα ακόμα να το πάρω κι αυτό. Μέχρι να πάρεις τα πόδια σου θα ξανακρύωνε. Μαρίζα, τι είναι αυτό? Γι' αυτό δεν μου άνοιγες? Μαρίζα, καπνίζεις? Αχ, Παναγιά μου, δεν προλαβαίνουμε να πούμε δόξα τω Θεώ εδώ μέσα. Το ένα κακό πάνω στ' άλλο. Έλα, φροσάκι μου, πιες λίγο, μην κάνεις έτσι. Μου μάθες το τσιγάρο από τώρα και μου λες να μην κάνω έτσι? Την κακιά αρρώστια δεν τη σκέφτεσαι? Τη μούρη της γιαγιάς σου δεν τη βλέπεις? Από τις καταχρήσεις έγινε έτσι. Βρε, φροσάκι μου, ένα τσιγαράκι έκανα μόνο για να χαλαρώσω λίγο. Ακούτε τι λέει? Αχ, Παναγιά, μόλις έρθει ο πατέρας σου θα κάνω μεγάλο σαματά απόψε, το λέω. Πότε το άρχισες? Λέγε. Έλα, ρε φροσάκι μου, δεν θα το ξανακάνω, σε παρακαλώ. Μου δίνετε τον Ανέστη, η Φρόσο είμαι. Πού είναι? Μόλις γυρίσει στο γραφείο να με πάρει αμέσως, πείτε του. Αμέσως! Ρε φροσάκι, να σου πω, γιατί το κάνεις τώρα αυτό? Τώρα που πάω να φτιάξω λίγο τα πράγματα, πας να τα ξανακάνεις χάλια? Αφού στορκίζομαι, δεν θα το ξαναβάλω στο στόμα μου. Δεν σε πιστεύω. Όχι την ατυχία μου. Για παίρνα μέσα εσύ. Άμα μου ανοίξετε, θα πω. Θα μου ανοίξετε? Λοιπόν, Φίλιππε, κοίτα να δεις, επειδή είμαστε σε μια περίεργη φάση με τη Φρόσο, φύγε σε παρακαλώ. Μα αφού μου είπε παίρνα μέσα εσύ. Δεν μου λες ναι, ρε. Εσύ της το έμαθες το τσιγάρο? Τι της έμαθα? Την έπιασα προηγουμένως να φουμάρει στο δωμάτιό της. Αποκλείεται αν το ξεκίνησε μόνη της. Κάποιος της το έμαθε. Τι έγινε, ρε Μαρίζα? Τίποτα, μωρέ, να άναψα έτσι ένα να δοκιμάσω πώς είναι. Κάτσε, περίμενε τώρα. Γιατί παραχόντρινε το πράγμα. Και καλά, το άλλο με το ποντίκι. Α, κάνω και λίγο το μαλάκα. Sorry. Αλλά και τσιγάρο! Να σας πω, δεν το κόβετε και διότι γουστάρω κάνω. Τι πράγμα? Πάνω το έχεις το πακέτο? Κάτσε να δεις που θα βρεθεί τώρα. Φίλιππε, έλα εδώ, Φίλιππε. Φίλιππε, άρε Φρόσο! Φίλιππε, σταμάτα, δεν υπάρχει τίποτα στο δωμάτιό μου. Λέγε ρε, πού τα έχεις τώρα, πού τα κρύβεις? Βγες έξω τώρα. Φοβήθηκα τώρα, λέγε ρε που τα έχεις. Όπου θέλω, κουμάντο στο σπίτι σου, έχεις το δικό μου, έξω είπα. Καλά, φεύγω. Φέρνουμε το δαχτυλίδι μου και φεύγω. Μη μένει άλλο εδώ. Υπάρχει λόγος να μένει? Από τις γιορτές το έχω δώσει και ακόμα περιμένω. Ορίστε, πάρτο. Μου το δίνεις πίσω δηλαδή, μου το πετάς στα μούτρα. Παιδί μου, πας καλά, τώρα δεν μου το ζήτησες. Και εσύ αμέσως πάρτο στην ψύχρα. Οικονομήσαμε κανένα άλλο από πουθενά για το δικό μου, ούτε να το φτύσουμε τώρα, ε? Μέχρι εδώ έτσι το παράκανες. Έξω. Μέχρι εδώ και τα μέχρι που θα τα πω εγώ, Μαριζά, και όχι εσύ. Εντάξει? Και μη σε δω ποτέ με τσιγάρο, γιατί την έβαψες. Βγες. Δεν είχα φάει ποτέ ξανά στην τουαλέτα. Ήξερα ότι είναι ένα μέρος για να συγκεντρώνεις, αλλά με το φαγητό δεν το είχα συνδυάσει. Γελάς, ε? Μα τι να κάνουμε, όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Θάνο, τι μας κυνηγάει, μου λες? Παλιοί λογαριασμοί. Είτε από τη μεριά μου, είτε από τη μεριά σου. Δεν είναι και λίγοι. Έφαγα λίγο από το φαγητό σου. Δεν σε πειράζει? Όχι. Χορτασές? Αν έχει και τίποτε άλλο, δεν θα έλεγα όχι. Όλο και κάτι θα βρεθεί. Καλά το πας. Αλλά άμα συνεχίσεις έτσι, δεν νομίζω ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος. Ναι,
Αν εννοείς ότι θα με αφήσεις μόνη μου να το πάω μέχρι το τέλος, είναι λογικό να σκοντάψω σε καμιά γωνιά. Δεν θα τα καταφέρω. Γιατί ακριβώς μιλάμε? Γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή ή εδώ και μερικούς μήνες. Θες να πεις ότι εδώ και μερικούς μήνες μιλάμε για κάτι το οποίο δεν εννοώ να καταλάβω? Κάτι στα μάτια σου μου δίνει την εντύπωση ότι αρχίζεις και καταλαβαίνεις. Αλλά και πάλι μαζί σου δεν μπορώ να πάρω όρκο. Πολύ δεν μιλάμε. Μπορεί. Θανού. My life is brilliant. Pure. I saw an angel of that, I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε όλοι στο προάβλιο και περιμένετε το πούλμαν να έρθει. Κάτι καλό έχει συμβεί, η ιδέα μου είναι. Ρε Φανούλα, και μόνο ότι ρέμισαν τα πράγματα μετά από ό,τι έχει γίνει, φτάνει, δεν φτάνει. Δεν ρωτάω για αυτό που φτάνει, Μαριζάκι μου, αλλά για αυτό που περισσεύει. Ποιον πας να ξεγελάσεις τώρα? Η ευτυχία ουρλιάζει πάνω σου. Ρε, αυτό είναι, τι άλλο. Καλά, σε πιστέψαμε. Το βούλο το άλλο τι έγινε, δεν θα έρθει? Η άσπα δεν ξέρω. Mm. Κάνα τσιγαράκι για τον δρόμο, καβάτσα, υπάρχει? Φίλιππε. Θα κάτσουμε τουλάχιστον μαζί? Μετά τα χθεσινά, να μου λείπει. Για περίμενε εσύ που παίρνεις δρόμο. Έλα, έλα, φρόσω γιατί έχω δουλειά. Ναι, κοίταζε μόνο τη δουλειά και άσε την κόρη σου να πέσει σε χειρότερα πράγματα. Την έπιασα να καπνίζει χτες, το ξέρεις. Τσιγάρο η Μαρίζα? Άσε μας ρε φρόσω πρωινιάτικα, στον ύπνο στα ντόδες. Και αυτό τι είναι? Άντε και με σένα. Πού γύριζες χθες το βράδυ και ήρθες ξημερώματα? Η Μαρίζα με τσιγάρο. Αποκλείεται. Κλείσε, 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 κλείσε. Η Φανή μου είπε ότι φωνάζει σήμερα ευτυχία πάνω μου. Τόσο πολύ μου φαίνεται. Ναι. Γιατί δεν χαμηλώνεις λίγο το διάκοπτη? Ποιο διάκοπτη? Αυτό πρέπει να τα πιάνεις στον αέρα, γιατί άμα είναι να μιλάμε μία ώρα κατά... Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Κάτσε εδώ πέρα στην βιβλιοθήκη, πάρε ένα βιβλίο. Πάρε αυτό εδώ. Καλό είναι. Κάνω τις διαβάζεις, ό,τι θες πάνω, ό,τι θες. Δεν έχω κοιμηθεί ούτε λεπτό αυτές τις μέρες και νιώθω να πετάω. Ούτε εγώ έχω κλείσει μάτι. Ναι, και όλο έλεγα να σε πάρω να μιλάμε όλη τη νύχτα, αλλά φοβόμουν να μην σε ξυπνήσω. Φτάνει. Φτάνει, ρε παιδί μου. Ξέρεις πόσα μάτια είναι καρφωμένα πάνω μας? Εγώ δεν βλέπω κανένα. Ναι, και με τη σέτα. Ο Λυκιάρχης, ο Φίλιππος, η Φρόσο. Η Μάγδα. Που, δε, είναι εδώ καμιά Μάγδα? Είναι εδώ καμιά Φρόσο? Αλήθεια, με τη Μάγδα τι θα κάνεις που κουβάλισε τη μάνα της? Τι να κάνω? Έχω δώσει ένα λόγο και πρέπει να τον κρατήσω. Μην το ξανακάνεις αυτό. Ναι, μου λες ότι θα κρατήσει το λόγο σου στη Μάγδα και εγώ τι θέλεις να κάνω, ε? Αυτό θα γίνεται λοιπόν? Θα είμαστε μαζί και όταν θα είσαι τσαντισμένη θα μου πετάς βιβλία, ε? Για τολμά να το ξανακάνεις αυτό. Μ' αγαπάς. Ο Φίλιππος, κάτω από το τραπέζι.
Κάτω από το τραπέζι σου, λέω, γρήγορα, ε. Ναι, γύρω στις 8 θα είμαι εκεί. Όχι, θα προλάβω, δεν θα... Μισό λεπτό. Η Πασπάτη. Η Πασπάτη δεν είναι εδώ. Πάμε κάτω μαζί, γιατί σε 5 λεπτά θα φύγει και το πούλμαν. Ναι, θα σπάρω εγώ τηλέφωνο μόλις τελειώσω. Όχι, 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 δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπέροχος άνθρωπος η μαμά σου, μωρό μου. Χαίρομαι να τη βλέπω και να την ακούω. Μ' ανεβάζει πολύ το κέφι της. Μπορεί και να τη γλιτώναμε την παρεξήγηση χθες βράδυ στο εστιατόριο, αν δεν ήσασταν τόσο διαχειτικοί. Λες που μας πέρασαν για ζευγάρι εμένα και την Κέτη. Μα μόνο στο στόμα που δεν φιλιώσασταν. Και. Εσύ μπορείς να μου πεις γιατί αντιδράσαι έτσι. Πώς να μην αντιδρώ, βρε Ανέστη μου. Εμείς τόσο καιρό το πάμε βήμα-βήμα. Και αυτό είναι το σωστό, δηλαδή. Ήρθε η Κετούλα και μας πέρασε τα στέφανα με τη μία. Υπερβολές. Θα πω απόψε στη Φρόσο να ετοιμάσει για αύριο ένα τραπέζι. Μα ένα τραπέζι θα πάρει την Κέτη και θα έρθει σπίτι να φάμε. Α, Ανέστη, σε πήρε και σένα η φόρα της Κετούλας παραμάζωμα, έτσι. Ανέστη μου, λες πολύ καιρό για αυτό το τραπέζι και νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα. Θέλω λίγο χρόνο για να προχωρήσω τη σχέση μου με τη Μαρίζα. Α. Τώρα που πες Μαρίζα, με έπιασε σήμερα το πρωί η Φρόσο και μου είπε κάτι που δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα, ρε παιδάκι μου. Τι σου είπε? Ότι έπιασε χτες το βράδυ την κόρη μου στο δωμάτιό της με τσιγάρο. Να το. Να το. Μου το έδειξε το πρωί και μου το έστειλε πριν από λίγο με courier, μην τυχόν και το ξεχάσω. Είπα να την πάρω τηλέφωνο και να την ρωτήσω, αλλά σκέφτηκα να το συζητήσω μαζί της το βράδυ στο σπίτι. Και να θες να κρυφτείς. Δεν μπορείς. Ε, α, όχι, 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 δεν νομίζω. Κάποια παρεξήγηση θα γίνει, δεν μπορεί. Τέλος πάντων, πού είναι η Κετούλα, ρε παιδάκι μου, δεν θα έρθει σήμερα από εδώ? Μου είπε ότι θα πάει για κάτι ψώνια, δεν ξέρω. Τι ώρα είναι? 10 παρά 20. Κάνε υπομονή, ματάκια μου. Σε 20 λεπτά θα είναι εδώ η κυρία Τζέλ. Α, ήρθε πιο γρήγορα. Πάρε βαθιά ανάσα να πάρεις δύναμη. Έτσι, δέσπο μου. Της κυρίας Δέσποινας Ποντίκη είναι εδώ? Εδώ είναι, περάστε. Εγώ είμαι, ελάτε. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Έχετε ξαναδεί γυναίκα στην ηλικία μου σε ενδιαφέρουσα? Όχι. Όχι, και είστε και γιατρός. Ποιος να το δει και ποιος να το πιστέψει? Το αποφάσισα εγώ, Κοσμά μου, δεν. Δέσποινα! Σε παρακαλώ, τι Δέσποινα? Κοντζάμ γιατρός, δεν την άκουσες πως το είπε το? Όχι. Πρώτη φορά της τυχαίνει και αν έχουν δει τα μάτια της. Τούτο θα σας πω. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου. Μ' αυτό μου φέρνει τρόμο. Τι τρώει η Πασπάτη? Σαλάτα. Σαλάτα με τι?